Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με κυρίο αντικείμενο το νόμο Κατσέλη συνεδρίασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο νόμος Κατσέλη ισχύει στο τέλος του 2018 και αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου 150.000 αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών ή την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε ισχύ και η άρση του τραπεζικού απορρίτου μετά από τις έντονες πιέσεις των δανειστών. Οι τράπεζες από την πλευρά τους αδειμονούν για την εκπνοή του νόμου Κατσέλη προκειμένου να φέρουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές πρώτων ευθυνών τους, καθώς δέχονται ισχυρές πιέσεις για ταχύτερη απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Titan, προκειμένου να αποδεχτούν ανταλλαγή των μετοχών τους με τίτλους της βελγικής Titan Cement International, απευθύνει η διοίκηση του ομίλου με στόχο την είσοδο της εταιρείας στο βελγικό χρηματιστήριο Euronext. Πέρα από την εισαγωγή στο Euronext Βρυξελών, προτείνεται επίσης οι μετοχές της Titan Cement International να εισαχθούν δευτερογενώς προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και στο Euronext Παρισίων. Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο η εγκύκλειος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία βάζει κόφτη 12 ωρών στην απόσταξη του τσίπουρου, θέτοντας στον αέρα την παραγωγή χύμα προϊόντος. Για το λόγο αυτό, σε δυναμικές κινητοποιήσεις και με κάθοδο των τρακτέρ στους δρόμους, προχώρησαν από χτες ο Σύλλογος Αμπελοκαλλιεργητών αλλά και φορείς και αγρότες του Τυρνάβου με σκοπό την συνέχιση του καθεστώτος απόσταξης του τσίπουρου και φέτος όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο Μόνα και μέσα 632,51 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,10% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.